Τώρα θέλω και μία αναφορά να κάνουμε, κύριε Ρούσο, σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει το Επιμελητήριο Κυκλάδου Συνεργασία με την Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, που διοργανώνεται και φέτος. Να μας πείτε και μία κουβέντα για αυτά. Καταρχήν να σας πούμε μία κουβέντα, δύο νούμερα, πρώτου πάμε σε σεμινάρια αυτά τα καινούργια, ότι στο πρώτο, μέχρι σήμερα, στο 2019, έχουμε εκπαιδεύσει 750 άτομα σε 10 διαφορετικά νησιά, 30 τμήματα στον ΕΦΕ, στην ανάγκη υποχρέωση που έχουν επιχειρήσει στον ΕΦΕ, και είναι ένα νούμερο μέσα σε μια χρονιά, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο. Επίσης έχουμε εκπαιδεύσει 550 άτομα με 22 τμήματα σε 12 νησιά για τις τεχνικές ασφαλείες. Και θέλω, που επειδή πολλές φορές τρελαίνομαι όταν ακούω τι κάνει το επιμελητήριο, να θυμίσω, και το ξαναπεί και στην εκπομπή σα, ότι πριν να ξεκινήσει το επιμελητήριο να μπει, αυτά τα δύο σεμινάρια έχουν υποχρεωτικά να τα έχουν οι συγκεκριμένε κατηγορίε μελών μα, πλήρωναν 300-350 σε ιδιώτε. Ναι, έτσι. Ιδιώτε. Αυτή τη στιγμή πλέον 70 στο παράβολο 30, το οποίο παράβολο το επιμελητήριο από 40 έγινε 30 για τι Κυκλάδε, και τώρα βέβαια έχει γίνει και 30 σε όλη την Ελλάδα. Και οι τεχνικές ασφαλείες πλέον 70 ευρώ, και εκεί αντίστοιχα υπήρχε μεγάλο θέμα. Επίσης να πω ότι στο δεύτερο εξάμηνο ετοιμάζουμε σεμινάρια τα πιο δύσκολα για πιο εξειδικευμένα επαγγέλματα, όπως οικοδομικές εργασίες, μεταποίηση που χρειάζεται αξιμένη για τις τεχνικές ασφαλείες, για Άνδρο, Σύρο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Σέριφο. Μέχρι τέλος του χρόνου θα καλύψουμε πρώτα Θεός όσες ανάγκες υπάρχουν σε αυτά τα νησιά. Και το πιο σημαντικό είναι ότι με το σύστημα τηλεδιάσκεψης που έχουμε στα 8 γραφεία αυτά στα νησιά, έχει βγει ειδική απόφαση για το επιμελητήριο Κυκλάδων που δημοσίευσε την εκπαίδευση κυβερνήσεως, και μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη επειδή έχουμε σύγχρονο εξοπλισμό. Άρα στα μικρότερα νησιά που δεν συμπληρώνει 24-30 άλλο το τμήμα, που ακάνουμε Μήλο και Άνδρο. Άρα καλύπτουμε και σε περιπτώσεις αυτές που δεν συμπληρώνει να είναι βιώσιμο ένα σεμινάριο. Και όλα αυτά γίνονται ένα μεγάλο αγώνα, δεν υπάρχουν εκπαιδευτές, δεν μετακινούνται από την Αθήνα προς το κέντρο, υπάρχουν τοπικοί, και γίνεται μια υπέρβαση που τιμά να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Και υπάρχει μεγάλη συμμετοχή κόσμου, από ό,τι ξέρω, και από αυτά που μας λέτε βεβαίως, και πρέπει να το δηλώσουν μέχρι 15 του μήνα. Αυτό που λέτε τώρα για το 15 του μήνα, ξεκινήσαμε μια σειρά νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μια συνεργασία πετυχημένη που είχαμε με την ΕΔΕ, με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, που είχαμε κάνει παλιά και μεταπτυχιακό, που έχουμε μια συμφωνία με πολύ δυνατούς εκπαιδευτές, άρα πάντοτε έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα και πολύ ευχαριστημένους συμμετέχοντες. Και δημοσιεύσαμε 5 σεμινάρια για digital marketing, εξυπηρέτηση πελατών, business plan, διαχείριση παραπώνων και τουριστικό marketing. Ενδεικτικά να σας πω ότι επειδή πάντοτε κοιτάμε το πρακτικό αυτή τη κατάληξη και να προσαρμόζονται αυτά τα σεμινάρια στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των συγκεκριμένων μελών μας, της συγκεκριμένης δυναμικής και εποχιακής ανάγκης, για παράδειγμα, γι' αυτό και το βγάζουμε τώρα, θα γίνουμε τον Νοέμβριο, τον Γενάρη, τον Φλεβάρι, έχουμε πολύ μικρό χρόνο, αλλά σας πω ότι στο digital marketing θα εξεταστούν όλες οι νέες τάσεις για τα εργαλεία και τις προσέγγισης του marketing, για την επικοινωνία των ξενοδοχείων, των εξωτερικών καταλημάτων, για το άνοιγμα σε νέες αγορές, ενδεικτικά σας λέω. Ναι. Στη συνέχεια, στα θέματα της εξυπηρέτησης πελατών, που εκεί πάσχομαι από κάθε πλευρά και υπάρχει ανάγκη πάντα, θα προσπαθήσουμε με αυτή την παρέμβαση των 10 ώρων σεμιναρίων να αυξηθεί η αποδοτικότητα των καταλημάτων των μελών μας, να βελτιώσουν το ηθικό και την πίστη στο ρόλο τους. Δηλαδή, είναι να φτιάξουν μια πιο θετική ψυχολογία. Υπάρχει μια αντιμετώπιση τέτοια που έχει βγει από συγκεκριμένη εμπειρία και που κατά το δυνατόν αυτό έχει προσαρμοστεί στα μέλη μας. Όσον αφορά για το business plan, γνωρίζουμε ότι είμαστε και λίγο πολύ μερικές φορές στις επιχειρήσεις αγνοούμε τη λέξη αυτή, που στη συνέχεια όμως μας χρειάζεται όταν δανειοδοτούμε τα τράπεζα, μας χρειάζεται για να έχουμε ευτυχή κατάληξη στην επιχειρηματική μας πρωτοβουλία, και εκεί έχει γίνει μια πρόβλεψη. Επίσης να πω ότι στη διαχείριση παραπώνων, και εκεί δίνουμε μεγάλη έκταση, γιατί αφενός πρέπει να βελτιωθούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες των μελών μας, αφετέρου να πάρουν και μια ιδέα το πώς γίνουν τα καινούργια δεδομένα. Γιατί πλέον τώρα είναι πολύ απλό να υπάρχει μια
κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να παθαίνει πολύ μεγάλη ζημιά η κάθε επιχείρηση αν δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά ένα πελάτη ή και αν έχει συμβεί κάτι να διαχειριστεί το παράπονό του. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν υπάρχει ένας φαύλος κύκλος που πάμε να υπάρχει μεγάλο κενό, όχι μόνο στην περιοχή μας, σε όλη την τουριστική βιομηχανία και όχι μόνο γιατί δεν αφορά μόνο τον τουρισμό. Έτσι. Στο τουριστικό μάρκετινγκ είναι συνοπτικό, εντατικό και απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη των σχολών επιχειρήσεων και οργανισμών που θέλουν να βαθύνουν λίγο τις γνώσεις και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Να γίνει μια ανάλυση των τουριστικών αγορών σε Ελλάδα και διεθνώς, να γίνει μια στόχευση και τοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος και των υπηρεσιών. Δηλαδή έχει γίνει μια προετοιμασία. Δεν πήγαμε και κλείσαμε ένα εισηγητή και δεν ξεκίνα και προλά. Mm-hmm. Καταρχήν ρωτήσαμε τα μέλη μας και τις ανάγκες τους, παρότι το κάναμε κάθε χρόνο και είναι και μικρή η ανταπόκριση στη γνώμη του. Το ψάξαμε και χτίσαμε αυτά τα σεμινάρια. Έχουν βγει προνομιακές τιμές όσο αυτό γίνεται. Δεν έχει καμία σχέση αυτά τα σεμινάρια στην Αθήνα να πληρώνται τριπλάσια από ό,τι έχουμε κλείσει εμείς εδώ. Και αυτό που θέλω να ανακοινώσω είναι ότι βγαίνουν διάφορα προγράμματα πλευράς περιφέρειας, τα οποία θα ξεκινήσουμε και για ανέργους εκπαίδευση, που εκεί θα είναι το ανάποδο, ίσως έχουν και εσοδόσεις τα που ακολουθούν. Όπου υπάρχει πρόσκληση, βγαίνει το επιμελητήριο και θέλω να ελπίσω κάποια στιγμή να καταφέρουμε αυτό που ζητάει το επιμελητήριο και σε επικείμενη συνάντηση που έχουμε με τον Περιφερειάρχη, να ενεργοποιηθεί μια συνεργασία, αφού υπάρχει το επιμελητήριο με αυτές τις υποδομές, με αυτές τις δυνατότητες και αυτή τη δυναμική, να συνεργαστούμε όπως γινόταν και παλιά με το ΚΕΚ Γεννηματάς της Περιφέρειας, για να δώσουμε και τη δυνατότητα περισσότερων ευκαιριών στα μέλη μας και κυρίως χωρίς επιβάρηση, αφού με το ΚΕΠ θα μπορούν να βγαίνουν δωρεάν αυτά τα σεμινάρια. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Εγώ να πω ότι περισσότερα στοιχεία μπορούν να βρουν στο www.epavlakiklades.gr όπου αναφέρονται και λεπτομέρειες για τα σεμινάρια και φυσικά είναι η ιστοσελίδα του επιμελητηρίου. Είναι ο Γιάννης Ρούσος, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Κυκλάδων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε, για το χρόνο σας. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Να είστε καλά.